Καλημέρα! Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Είναι η επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολεως, αλλά εμείς εδώ έχουμε μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε μαζί μας σήμερα το κορίτσι μας, την Κυριακή, η οποία έχει έρθει από την Αγγλία και έχει κάνει και τεστ για τον κορονοϊό και είναι... καραντίνα και είναι αρνητική. Αρνητική. Καραντινιαρίστηκε το παιδί μας. Μπορούμε να εγκλειστούμε ελεύθερα. Κορί μου, αγαπούζε. Καλώς όρισες. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσει, έχω να πω κάτι. Ναι. Είμαι φεμινίστρια και κάνω λέιζερ. Πώς τολμάς! Μήπως δεν είμαι φεμινίστρια? Πώς τολμάς! Μήπως δώσω ένα ψέμα! Λοιπόν, θα πάρουμε τη σειρά και μετά θα μιλήσεις. Έχω χάσει την ταυτότητά μου. Μιλά πιο δυνατά. Έχω χάσει την ταυτότητά μου. Πώς μπορείς να μιλάς ναζιάρικα ενώ είσαι φεμινίστρια? Ντροπή μου. Ντροπή. Λοιπόν, χθες το βράδυ έδειξα στην Κυριακή το. Προχθές το βράδυ έδειξα το βίντεο που είχε τίτλο «Απόψεις από τον Μεσαίων». Το είχα δει που... ναι. Το δικό μου το βίντεο. Και το βλέπαμε μαζί και μου λέει «Μαμά, έχεις δει ένα βίντεο που λέει γιατί δεν είμαι φεμινίστρια?» Της λέω «Όχι, δεν το είδα». Να ξέχουν τις ίδιες απόψεις. Και έχουν τις ίδιες απόψεις. Το βίντεο με την κοπέλα που σου έκανε εκείνο το comment. Υποθέτω. Ναι, είναι κοινά τα στοιχεία. Έρχονται από τον ίδιο χώρο, από τον ίδιο σκοτεινό χώρο. Και της λέω, αγάπη μου, δεν το είδα, αλλά μου έχει στείλει μια φίλη στο Instagram το εξής. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Κυκλοφορεί αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο έχει τίτλο «Γιατί δεν είμαι φεμινίστρια». Δεν θα πούμε το όνομα της, δεν θα κάνουμε τη χάρη. We don't make famous anybody. Ναι, αυτό. Δεν είπαμε χαρακτηριστικά. Και δυστυχώς πολλά άτομα ενστερνίζονται εύκολα όποιες απόψεις παρουσιάζονται σωστά δομημένες και με φραδί λόγο. Ναι. Ακόμη και αν πρόκειται για συναρτησίες. Σαφώς πρόκειται για συναρτησίες, επικίνδυνες συναρτησίες. Θα ήθελα αν είχατε λίγο χρόνο να το παρακολουθήσετε και να μου πείτε την άποψή σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και το λέω στην Κυριακή. Μου έχει στείλει μια φίλη στο Instagram αυτό και μου λέει «Κυριακή, το είδα». Εγώ αρχικά, όταν το άνοιξα, είδα 3 λεπτά. Και είσαι μονοκέφαλος. Και μετά έκατσα να το δω όλο. Δηλαδή, η πρώτη μου εντύπωση, το οποίο ξεκινούσε με το ότι ο πρώτος λόγος, σημείωσα τους λόγους, ότι ο κύριος λόγος που δεν είναι φεμινίστρια είναι γιατί αρνείται να είναι το θύμα. Θέλω να της πω, να την ενημερώσω, αν δεν το ξέρεις, είσαι το μεγαλύτερο θύμα της πατριαρχίας. Γιατί δεν το ξέρεις. Και είναι χειρότερο ότι δεν το ξέρει ότι είναι θύμα. Θεωρεί ότι αυτά που πιστεύει, πρώτα απ' όλα τα έχει καταλάβει μόνη της, ενώ είναι ξεκάθαρα! Brainwash, πλήση κεφάλι. Της έχουν ανοίξει το κεφάλι έτσι, της τα έχουν βάλει μέσα και της λένε «αυτά θα λες». Όμως, για να είμαστε σωστοί και να μην είμαστε μονοπλευροί, τα στοιχεία που λέει είναι έχουν συμβεί, δηλαδή λέει ας πούμε για το άρθρο της τάδε. Δεν είναι σωστό όμως να παίρνουμε εξτρεμιστικές απόψεις και extreme φεμινίστριες που το έχουν φτάσει σε άλλον επίπεδο. Και είναι και αυτό. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις φεμινιστικά κυκλώματα, να το πω, υπάρχουν οι φεμινίστριες και οι extreme φεμινίστριες. Οι ριζοσπαστικές. Οι ριζοσπαστικές. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αν ήθελες, μπορούσες να κάνεις ένα βίντεο κατάκρισης αυτού του θέματος. Αγάπη μου, η κοπέλα δεν το κατέχει απλά, το θέμα. Απλά για να μην πούν ότι ας πούμε το κατακρίνουμε εντελώς. Η συγκεκριμένη λέει... κοπέλα δεν γνωρίζει τον ορισμό του φεμινισμού. Ναι, όχι, για να πεις δεν είμαι φεμινίστρια, κόρη μου. Πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει φεμινίστρια. Πρώτα απ' όλα, ξέρεις? Εγώ που σπουδάζω νομική, πέρσι στο public law, που είναι δηλαδή η δομή από εκεί που ξεκινούσε το αγγλικό σύνταγμα και οι νόμοι όλοι, πάρα πολλοί από τους νόμους έχουν πάρθει από φεμινιστικές απόψεις. Δηλαδή, οι νόμοι ελευθερίας έχουν βασιστεί σε φεμινιστικά κινήματα. Πρώτη δικαιολογία ήταν το θύμα. Ένα λεπτό. Όταν κάποιος είναι θύμα, ναι, αλλά δεν θέλει να το παραδεχθεί πως δεν είναι θύμα, πάβει να είναι θύμα? Όχι. Ενώ λέει αυτή, λέει, εγώ δεν θέλω να... Λέει ότι οι φεμινίστριες... λένε ότι πρέπει να παραδεχθείς ότι είσαι θύμα. Εγώ συμφωνώ. Αλλά τι, όταν όντως είσαι. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι θύμα αυτής της ανισότητας, αν παραδείγματος χάρη κάνω την ίδια δουλειά με έναν άνδρα και πληρώνομαι λιγότερο. Πρέπει να παραδεχτώ ότι έχω πέσει θύμα καταπάτησης των δικαιωμάτων μου.
και να το πολεμήσω, δηλαδή να ζητήσω αυτό που δικαιούμαι. Αυτό σημαίνει, δεν λένε ότι πρέπει να πούμε «Αχ, είμαι θύμα» και να κλαίω επειδή είμαι το θύμα. Έχει πάρει δηλαδή τα αυτά που λένε και τα έχει διαστρεβλώσει. Αυτό το κοριτσάκι πόσο ετών είναι, 20, όπως είσαι εσύ, 22, μπορεί 23, να είναι 23, πιο μεγάλη. Είναι ένα κοριτσάκι το οποίο προφανώς δεν γνωρίζει ούτε από κοινωνιολογία, μα και εγώ με κοριτσάκι, ούτε από πρόσφατη ιστορία. Και έχει το θράσος να βγαίνει στο διαδίκτυο και να μιλάει για το κίνημα του φεμινισμού, το οποίο δεν το κατέχει. Δεν κατέχει τι εστί και όσο μα εκτός από το κίνημα, θίγει και όλες εμάς τις νέες γυναίκες που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε φεμινίστριες, αλλά φεμινίστριες με το λόγο ότι αγαπάμε και τους άνδρες και τις γυναίκες. Αγαπάμε γενικότερα τον κόσμο. Κοριτσούδι μου, άλλο πράγμα ο φεμινισμός και άλλο πράγμα ο μισανδρισμός. Ακριβώς. Άλλο πράγμα ο φεμινισμός και άλλο πράγμα ο μισογυνισμός. Πήγαινε να μάθεις ετυμολογία των λέξεων, δηλαδή από πού προέρχεται κάθε λέξη. Πήγαινε να μάθεις τους ορισμούς των λέξεων της πάμπλου της ελληνικής γλώσσας, προτού ανοίξεις το στόμα σου να βγάλεις χοντράδες, κουτουράδες, οι οποίες δεν είναι βασισμένες πάνω σε κανένα empirical, πώς το λες, data. Δηλαδή, Στάτη, ναι. Αν εγώ τώρα πιάσω το βίντεό σου, εντάξει. Έχει και τα links νομίζω. Τα links συνεντεύξεων, βρε. Ναι, συνεντεύξεις, δεν είναι δηλαδή, studies, δεν είναι... Συγγνώμη, επειδή πες εσύ που είσαι στο πανεπιστήμιο, όταν κάνετε μια μελέτη δεν πρέπει να έχετε βιβλιογραφία. Εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου φεμινίστρια από μικρή, όταν πήγα στο πανεπιστήμιο έμαθα πολλά παραπάνω και σπουδάζω νομική. Έμαθα πάρα πολλά παραπάνω και έμαθα και ότι αυτά που ήξερα όντως ήταν βασισμένα σωστά και έμαθα, με έκανε να πιστεύω ακόμη παραπάνω. Και έμαθα επίσης ότι οι φεμινίστρες δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Υπάρχουν άντρες που είναι πολύ πιο φεμινίστες από τις γυναίκες. Από κάποιες γυναίκες. Από κάποιες γυναίκες, ναι. Η Όπρα είχε πει όταν πήρε το βραβείο της ότι η συμβολή των ανδρών φεμινιστών είναι πιο σημαντική από τη συμβολή των γυναικών φεμινιστών. Γιατί εμείς είμαστε εμείς που ουσιαστικά υποφέρουμε σε κάποια ζητήματα, άρα είναι πιο λογικό να αναζητούμε τη δικαίωσή μας σε κάποιες καταστάσεις. Οι άνδρες, για να έρθει ένας άνδρας και να παραδεχτεί και να πει «Ναι, είσαι στη μειονεκτική θέση και εγώ όχι, έχεις δίκαιο», λέει πάρα πολλά. Θέλω να σου πω κάτι. Επειδή στο βίντεο αναφέρεται σε κάποια φάση στη γονική αποξένωση, χωρίς φυσικά να γνωρίζει τον όρο, γιατί η κοπέλα δεν είναι διαβασμένη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν έχει σπουδάσει κάτι, ό,τι και αν έχει σπουδάσει, πάντως δεν είναι διαβασμένη πάνω σε θέματα κοινωνιολογίας και επιστημολογίας. Όλα τα βίντεο, άμα μπει δεις το playlist της, τους τίτλους μόνο, καταλαβαίνεις ποιες είναι οι πεπιθήσεις της. Λοιπόν, εσύ η οποία έχει μεγαλώσει μαζί μου, εντάξει, ναι. Και έχει από το 2006 που ζει από μέσα τον αγώνα που κάνω ενάντια στη γονική αποξένωση. Ναι. Η γονική αποξένωση δεν είναι ένα έγκλημα που συνήθως γίνεται προς τους άνδρες. Ναι. Δεν είμαι εγώ που κηρύσσω μέρα νύχτα ότι και οι άνδρες έχουν δικαιώματα και οι άνδρες έχουν, ναι, ψυχή. Δεν έχω γράψει αυτό το βιβλίο το 2011. Θα διαβάσω ένα λεπτό. Είναι από το βιβλίο μου και οι άνδρες έχουν ψυχή. Από το γραφείο μου πέρασαν αρκετοί άνδρες πελάτες. Για μένα είναι μύθος πως οι άνδρες δεν πάνε στο ψυχολόγο, πως δεν παραδέχονται και δεν ακολουθούν την ψυχοθεραπεία. Κρίνοντας από τα δεδομένα των δικών μου πελατών, θα έλεγα πως οι γυναίκες που επισκέπτονται ψυχολόγο είναι λίγο περισσότερες από τους άνδρες. Όχι πολύ όμως, ίσως σε ένα ποσοστό 60% γυναίκες πελάτες και 40% άνδρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την πρόοδο της κοινωνίας μας και της υπόθεσης συνύπαρξης και αγάπης των δύο φύλων. Το γράφω το 2011 αυτό. Οι σκληρές φεμινίστριες του πρώτου και ιδιαίτερα του δεύτερου κύματος είχαν μια σκληρή απορριπτική στάση προς τους άνδρες. Τότε! Πριν πολλές δεκαετίες, φιλενάδα, έμεινες πίσω. Οι άντρες ήταν η αιτία της καταπίεσης τους, της ανισότητας τους, των εν γέννη προβλημάτων τους, η αντιπροσώπευση του πατριαρχικού κοινωνικού μοντέλου. Το πρώτο και δεύτερο κύμα φεμινισμού, φυσικά, έχει βοηθήσει στην εξίσωση των δικαιωμάτων των δύο φύλων, στη ψήφο, στην ίση αμοιβή για ίση αξία εργασία, στην οικονομία, στην ελευθερία επιλογών και σίγουρα αυτά είναι μεγάλα επιτεύγματα. Οι γυναίκες όμως σήμερα είναι περισσότερο ευτυχισμένες από πριν. Και έρχεται το τρίτο κύμα φεμινισμού, το οποίο μπορούμε να αποκαλέσουμε μεταφεμινισμό, που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1990, ίσως και προτού καν εσύ γεννηθείς, ξεκίνησε το τρίτο κύμα φεμινισμού. Προτού γεννηθείς. Μαμά, αυτή σίγουρα να αναθεωρήσει κάποιες από τις σκληρές βασικές θέσεις των παλαιότερων φεμινιστριών. Οι άνδρες δεν μας φταίνε σε τίποτα.
Και αυτοί γεννήθηκαν χωρίς να το επιλέξουν και μεγάλωσαν σε μια κοινωνία με πατριαρχικά πρότυπα, όπως μεγαλώσαμε κι εμείς. Μπορούμε, αντί να τους αντιμετωπίζουμε ως εχθρούς, να τους δούμε ως σύμμαχους σε μια προσπάθεια να βρούμε την ευτυχία μας. Και στην προσπάθεια αυτή να μην είναι ανάγκη να παρνηθούμε τη θηλυκή πλευρά του εαυτού μας και τις παραδόσεις και την κουλτούρα της κάθε χώρας. Μπορούμε να επιδιώκουμε να βρίσκουμε δημιουργικούς τρόπους να συνυπάρχουμε. Κορί, μικρή και αμυαλή, έγραψα αυτό το βιβλίο το 2011. Έχει από τη δεκαετία του 90 που είμαι φεμινίστρια τρίτου κύματος. Εγώ θέλω να της πω ότι αν ψάξει έναν απλό Google search feminist, πώς είναι στα ελληνικά, πες στα αγγλικά. Meaning, το definition. Παιδιά, ανοίγω τώρα τη Wikipedia. Η Wikipedia... Να σου πω εγώ τι θα... Είναι ότι το φεμινιστικό κίνημα ξεκίνησε με σκοπό το equality, την ισότητα. Έτσι ξεκίνησε. Άρα... Λοιπόν, ανοίγω τη Wikipedia και κλαίω ότι η Wikipedia δεν είναι η πλέον έγκυρη επιστημολογικά. Επιστημολογικά πρέπει να μπεις μέσα στα sites, στο οποίο για να έχεις πρόσβαση κυρίως συνήθως πρέπει να είσαι ακαδημαϊκός και να διαβάσεις έρευνες ακαδημαϊκών, να διαβάσεις το peer review και να διαβάσεις τι έχει αποδειχθεί επιστημονικά, όχι ότι κατεβάζει η κούτρα σου. Και επειδή έχεις μπροστά σου ένα μικρόφωνο όπως έχουμε και εμείς εδώ και έχεις μπροστά σου μια κάμερα... Εγώ παρά να τις διαβάσω το... Από το Wikipedia διαβάζω. Ναι, παρά όμως να τις διαβάσω τον definition, θα τις διαβάσω. Ως όρος, ο φεμινισμός δεν πρέπει να συγχαίεται με τον σεξισμό, επειδή αποτελούν δύο διαφορετικές έννοιες. Καταλάβει αυτή. Διότι ο σεξισμός, σε αντίθεση με τον φεμινισμό, έχει ως στόχο την ανάδειξη του ενός φύλου με ταυτόχρονη υποβάθμιση του άλλου. Ενώ ο φεμινισμός θέλει την ανάδειξη και των δύο φύλων. Θέλει δηλαδή όσο αναδεικνύεται ο άντρας, να αναδεικνύεται η γυναίκα. Τέλος πάντων, για να μιλούμε, να μην μιλούμε κουβέντες του αέρα, πρώτον το θύμα, το έχουμε αναλύσει. Δεύτερο, καταπιεσμένες όσες είναι οικοκυρές. Θεωρεί ότι οι φεμινίστριες θεωρούν την κάθε οικοκυρά ως καταπιεσμένη. Και έχω να σου πω ότι αν όντως μπει. Απλά να γράψει feminist. Οι φεμινίστριες πολεμούν για τις γυναίκες που θέλουν να θυλάζουν in public και δεν τις αφήνουν. Πολεμούν για τις γυναίκες να έχουν. Άδεια μητρότητας και να παίρνουν και οι άντρες άδεια πατρότητας, έτσι ώστε να μπορούν και οι δύο να μένουν σπίτι με το παιδί τους. Πολεμούν έτσι ώστε η γυναίκα να μην απολύεται μετά που θα κάνει παιδιά. Πολεμούν έτσι ώστε η γυναίκα να μπορεί να μείνει όσο θέλει με το παιδί της και μετά, αν θέλει να επιστρέψει στην καριέρα της ή αν όχι, να μείνει στο σπίτι. Άρα αυτό που λες ότι κατακρίνουν αυτές που θέλουν να μείνουν στο σπίτι είναι. Είναι σαν να μην ζεις το 2020. Σαν να μην έχεις Instagram, Twitter, Facebook, σαν να μην βλέπεις τίποτα. Τρίτο, είμαι κατά των εκτρώσεων. Να το δεχτώ. Τι σχέση έχει να κάνει με τις φεμινίστρες. Οι φεμινίστρες αυτό που είπαν είναι ότι αν θέλεις, μπορείς. Δεν είπαν κάνε εκτρώση με το ζόρι. Έδωσαν μια επιλογή και επειδή πιο κάτω λες ότι είσαι χριστιανή, ο Θεός δεν είπε, ποτέ δεν είπε θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Ως τη στέλνει ο πίσω μερφή. Ακριβώς. Έδωσε την ελεύθερη βούληση. Εγώ αυτό ξέρω. Ο παππούς μου είναι ιερέας, από μικρή λέει αυτή είναι η συμβουλή μου. Αν θες να κάνεις. Δεν θα έρθεις εσύ αντιμέτωπη με το Θεό για τα αμαρτήματα του άλλου, αφού θεωρείς ότι είναι αμάρτημα. Θα έρθει εκείνος, άρα σε εκείνον να κρίνει αν θέλει να κάνει αυτό που λες εσύ ότι είναι αμάρτημα. Τέταρτο. Δεν επαινώ τα θυγιεινά πρότυπα ομορφιάς. Λέει ότι το είδες. Λέει ότι είναι πάρα πολύ λάθος που λένε στις... Δες ένα θυγινό πρότυπο ομορφιάς, δες το καλά, δες. Δεν φαίνεσαι, ποδά. Δες. Ναι, λέει ότι δες. Περίμενε, είναι λάθος. Θα σου δείξω και κάτι άλλο έτσι να πάθεις την πλάκα σου, να πάθεις την πλάκα σου, το πόδι μου που έχει καεί. Λέει ότι είναι λάθος να σου λέω ότι περίμενε, να δεις το πόδι μου που έχει καεί και είναι το δέρμα μου καμένο και είμαι μια σκέτια ιδία. Και είμαι ένα θυγινό πρότυπο ομορφιάς. Πήγε να κάνεις ένα εμετό τώρα που με είδες. Πήγε να με δεις που είμαι 90 κιλά πλάς. Είμαι πολύ ανθυγινό πρότυπο ομορφιάς. Λυπάμαι που σου χαλάω την αισθητική. Μήπως εγώ που χωράω με το ζόρι στα καλούκες ομορφιάς δεν είμαι κόρη σου. Μήπως είναι εξωγήινο. Ναι, εγώ με το ανθυγινό πρότυπο ομορφιάς έχω γεννήσει ένα κοριτσάκι το οποίο είναι extra small το size του. Ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, θεωρεί ότι είναι λάθος, ας πούμε, εγώ να σου πω own it.
Μπράβο σου, δεν πειράζει. Ποια είσαι εσύ που κατέχεις τον ορισμό της αισθητικής? Ποια είσαι εσύ? Και με ποια ιδιότητα εκφράζεις αυτές τις απόψεις? Εγώ είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, έχω εργαστεί 20 χρόνια με ανθρώπους, είμαι συγγραφέας, η Κυριακή είναι φοιτήτρια νομικής, πάει στο τρίτο έτος τώρα, έχει δουλέψει πολλά χρόνια με στην Ευρωπαιδοβουλή και στην Κυπριακή Παιδοβουλή. Με το να δέχεσαι τον κάθε άνθρωπο με το όπως είναι, δεν ισούται με το να βλέπεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος αυτοκαταστρέφεται για να μην τον βοηθήσεις. Βρήκε έναν ακραίο snapshot, ένα βίντεο, μια αφίσα. Το πιο όμορφο μοντέλο αυτή τη στιγμή. Μια Ashley Graham. Ναι, το πιο επιτυχημένο. Θεάρα η Ashley Graham. Φαντάζομαι σου χαλάει την αισθητική. Και τώρα έχει γίνει και μητέρα. Σου, όχι. Και λέει ότι είναι εντάξει να δουλεύει. Μήπως τελικά τη συμπαθείς. Μετά πάμε στο επόμενο που λέει: δεν μισώ τους άντρες. Εγώ δεν μισώ τους άντρες. Εγώ αγαπώ τους άντρες. Εγώ να δεις. Δεν ξέρω. Να σου πω, από Κουρίς, τότε που ήμουν μικρή έλεγα μήπως όμως είναι επειδή έχουμε μεγαλώσει σε αυτόν τον περιβάλλον, δηλαδή που στο σπίτι, φέρνω παράδειγμα τον παππού και τη γιαγιά, παρόλο που είναι ένας ιερέας και μια φιλόλογος, έπρεπε λόγω της δουλειάς και της ηλικίας, κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι έχουν παρόμοιες πεποιθήσεις. Ο πατέρας μου και η μάνα μου θα σου χαλάσουν πάρα πολύ την αισθητική. Και παπάς και παπαδιάνο τον 70. Και δεν θα μπορεί να το πιστέψει. Ναι. Και δεν θα ταιριάζει και με τα χριστιανικά σου, θρησκευτικά σου πιστεύω. Κορτσούδι. Δεν θα το πιστέψει. Δεν πιστεύεις κορτσούδι. Πιστεύεις κορτσούδι αν είσαι παπά φεμινιστή. Και παπά, παπά, δηλαδή κανονικό παπά. Όχι να κάνει τον παπά. Και εσύ... από που έχεις πάρει την αντιπροσωπεία του Θεού για να μιλάς... Ναι, πιο κάτω ναι. Ο τελευταίος της λόγος είναι το «Είμαι χριστιανή». Και εγώ είμαι χριστιανή. Διάμα είσαι χριστιανός... Όλοι, εγώ πάντως πάρα πολλές γυναίκες που γνωρίζω... εντάξει, ναι, δέχομαι το ότι είναι από το δικό μας οικογενειακό περιβάλλον που είναι λογικό να κάνουμε ένα attract αυτά που είμαστε και σαν εμείς. Να ελκύουμε, δεν θα κάνουμε παρέα με άτομα τα οποία... δεν έχουμε παρόμοια ιδεολογικά background, ναι, αλλά εγώ ξέρω γυναίκες οι οποίες δουλεύουν, έχουν οικογένεια, είναι χριστιανές. Θρήσκες, εννοώ. Εντάξει, εγώ είμαι ότι... χριστιανή βαφτισμένη, αλλά δεν είμαι θρήσκα. Ναι, αλλά επειδή αυτή η έννοια της είναι ότι πρέπει να μας... εγώ δεν είμαι θρήσκα. Δεν είμαι θρήσκες. Εγώ δεν είμαι θρήσκα και να σου πω κάτι. Όταν ήμουν θρήσκα, ήμουν πολύ λιγότερο αγαπητική προς τους άνδρες από τώρα που δεν είμαι θρήσκα. Just saying. Ναι, επίσης λέει ότι όλες αυτές που δεν είναι φεμινίστριες και μένουν στο σπίτι, λέει παρόμοιο με αυτή που σου στείλε το μήνυμα, ότι αναδεικνύουν τους άντρες τους και είναι, πρέπει να τις χειροκροτούμε γιατί αυτές στηρίζουν την οικογένεια και τον άντρα. Συγγνώμη, αλλά εγώ όταν θα έρθει η ώρα σε αρκετά χρόνια να παντρευτώ, δεν θέλω να δείξω κανέναν άντρα, ούτε να φτιάξω κανέναν άντρα. Θέλω έναν έτοιμο άντρα που να ξέρει τι του γίνεται. Μας φτάνει να μεγαλώνουμε τα παιδιά που. Μπορεί να επιλέξουμε να κάνουμε. Εγώ έχω επιλέξει να κάνω παιδιά και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω επιλέξει να σε κάνω. Πάρα πολύ. Χαίρομαι. Ναι, άλλο λέω ότι δεν πρέπει να έχει ευθύνη να μεγαλώνει ούτε η γυναίκα φίλους, τον άντρα. Ούτε κανέναν άνθρωπο στο περιβάλλον δεν πρέπει να τον φτιάξει εσύ για να τον κάνει οπότε. Αν θες να τον φτιάξει, είσαι control freak. Έχει πρόβλημα. Η κοπέλα που, αφού η κοπέλα είναι. Και επίσης δεν γίνεται να μισάς, χριστιανή κοπέλα. Πώς, αν μισούσαν τους άνδρες. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Γιατί σίγουρα αν κάποιες είναι μισογύνητες δεν είναι οι. Πάντως εδώ θέλουμε να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε διαβάσει κανένα από τα σχόλια κάτω από το βίντεο. Με τα βίας ακούσαμε το βίντεο. Την εγώ ώρα που διάβασα, το άκουσε Κυριακή, διάβασα μόνο φορά... ένα-δύο σχόλια τα οποία ήταν όλα είσαι ανιστόρητη και δεν βασίζονται που ποτέ αυτά που λέει. Δεν είδα υβριστικά σχόλια. Όχι, εγώ προσωπικά δεν είχα χρόνο. Είδα μόνο δύο. Εγώ απλά πήγα κατευθείαν και λέω... Εγώ άκουσα το βίντεο προηγουμένως και τώρα που το έβαλε η Κυριακή ξανά να το ακούσει δεν μπορούσα να το ακούω και πήγα από εκεί γιατί ανακατευόταν το στομάχι μου. Δεν μπορώ να ακούω. Εγώ με το ζόρι το άκουσα αφού σου είπα το έκλεισα στα τρία λεπτά και το ξανάνοιξα τώρα. Λόγο ψευδοεπιστημονικό, δηλαδή είναι pseudoscience αυτό. Περίμενε τώρα να δεις τι λέει τώρα στο. Τον έκτο λόγο. Δεν μπαίνω σε κομματικά καλούπια. Δεν μπαίνεις σε
στα κομμουνιστικά κομματικά καλούπια. Είσαι ξεκάθαρα σε ένα άλλο κομματικό καλούπι. Ένα λεπτό να σου πω κάτι, κόρη καρτέρα. Εκεί δεν είμαστε κομμουνιστρίες. Περίμενε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Θα σε ενημερώσω τι γίνεται στην Κύπρο. Άκου να δεις τι γίνεται στην Κύπρο. Υπάρχει μία βουλευτής, η οποία είναι 39 ετών, η Σάβη Ορφανίδη, η οποία είναι φοβερή γυναικάρα και η οποία έχει επιλέξει να κυοφορήσει το παιδί της, το οποίο το έκανε μόνη της, με δότη, η οποία ανήκει στο δεξί κόμμα της Κύπρου, στο Δύση. Ναι, είναι αριστερή! Είναι αριστερή, είναι δεξιά! Είναι μινίστρια! Ναι, ναι, στο Δημοκρατικό Συναγερμό, το οποίο είναι αδελφικό κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα. Φυσικά εσύ μπορεί να είσαι πιο δεξιά, πιο δεξιά, πιο δεξιά. Αυτή πρέπει να έχει φτάσει... Άκρα, άκρα, λοιπόν. Και έχει περάσει μάλιστα και νόμο, ούτως ώστε τα μονήρη πρόσωπα που θέλουν να τεκνογονήσουν να μπορούν να παίρνουν επίδομα για την υποβοηθούμενη γονιμότητα. Και επ' ευκαιρίες αυτού του βίντεο θα να πω ξανά τα συγχαρητήρια μου στη Σάβη Ορφανίδου, η οποία είπε ξεκάθαρα, την είχα δει σε συνέντευξη στην Χριστιανά. Λέει, κοίταξε, είμαι 39 χρονών, δεν έχω γνωρίσει μέχρι τώρα έναν άνθρωπο που να ταιριάζουμε και να αξίζει να τον κάνω πατέρα του παιδιού μου. Αποφάσισα, είχε καταψύξει το ΟΑΡΕ της προηγουμένως. Αποφάσισα να κυοφορήσω τώρα που είμαι λίγο πριν τα 40. Και αν στο μέλλον, λέει, συναντήσω έναν άνθρωπο που να ταιριάζουμε και με αγαπάει, θα αγαπήσει και το παιδί μου. Σίγουρα. Και της βγάζω τα καπέλα. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κομματικό χώρο, ούτε καν πολιτικό χώρο δεν ανήκω, γιατί θεωρώ ότι η ελευθερία του πνεύματος δεν έχει κάνει με τα κόμματα και ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κόμματα ακόμη βρίσκονται πολύ πίσω. Που κρίνουν όλους με τα κόμματα. Αλλά έτσι, μάθει αυτό το νέο της στην Κύπρο. Μια δεξιά βουλευτής έχει κάνει αυτό το πράγμα και έχει αλλάξει και την νομοθεσία. Σοκ! Και δεν είναι καν κεντρώα. Καν σοσιαλίστρια, καν κομμουνίστρια. Είναι δεξιά. Εγώ πάντως οι περισσότερες φεμινίστρες που ξέρω είναι αντικομμουνίστριες μέχρι τα μπούμια. Αγάπη μου. Δεν είναι θέμα κόμματος. Ξέρεις τι σημαίνει κομμουνισμός, εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω να μπούμε στη διαδικασία. Ναι, ενώ λέω. Θα μπούμε στο τρυπάκι αυτή τη κοπελίτσα η οποία θεωρεί ότι ο φεμινισμός έχει να κάνει με τον κομμουνισμό. Μα ούτε αυτή ξέρει τι είναι ο κομμουνισμός. Για το τι πιστεύει αυτό, δηλαδή ονόματα κόμματων για να μην χαρακτηρίζει. Κομμάτων. Για να μην... κόμματο, ξέρει κανένα κόμμα του τώρα. Έβδομο δεν πρόκειται για κίνημα ισότητας. Σου διαβάσαμε το τι λέει η Wikipedia, η πιο unreliable. Και λέει το ίδιο που λένε τα πιο reliable. Επίσης, άμα θες να σου στείλω εγώ εργασία και πράγματα που έχουν περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νόμους που βασίζονται σε φεμινιστικές απόψεις για την ισότητα, για το equality. Όδο δεν μισώ τις γυναίκες. Κοίταξε. Έχω να πω κάτι. Αυτό που προσπαθούν οι φεμινίστριες... Πλέον ο φεμινισμός προβάλλεται από τις influencer μέσω του Instagram. Είναι το πιο αυτό. Οι πιο μεγάλες φεμινίστριες που ακολουθώ εγώ, όπως η Oprah, η Michelle Obama, δες λίγο τον Becoming, η Michelle Obama. Για την οποία Michelle Obama λένε παρόμοιοι κύκλοι όπως τους δικούς σου, ότι και καλά δεν είναι γυναίκα και είναι transsexual άνδρας. Ναι. Για τη Μισελ Ομπάμα. Ναι. Υπάρχει θεωρία συνωμοσίας που λέει ότι... Εγώ θα διαβάσω το βίντεο της, έχω δει την ταινία του Becoming, που είναι για το πώς... βασικά που στο βιβλίο δείχνει ότι η ίδια... Και επίσης είναι μια γυναίκα η οποία παράτησε την καριέρα της και είναι φεμινίστρια και την παράτησε την καριέρα της γιατί θεωρούσε ότι δεν την εκφράζει πλέον η νομική καριέρα, δεν την παράτησε για τον άντρα της, δεν την παράτησε γιατί θα γινόταν... Ναι, αλλά θα έρθει να σου πει αυτή η κοπέλα η οποία διάβαζες προηγουμένως... Και δεν θεωρεί ότι είναι καταπιεσμένη. Μα δεν είναι γυναίκα η Μίσελ Ομπάμα, ήταν Μιχαλάκης και είναι τρασεξουαλ και τον πήραν Ομπάμα, ναι! Έχει φωτογραφίες από τον καιρό που ήταν μωρό... Βλακίες, μπούρδες, συνωμοσιολογίες... Ναι, αυτό που ήθελα να πω... Το έχω ψάξει πέρσι αυτό το πράγμα, το έχω ψάξει. Δεν υπάρχει καμία έγκυρη απόδειξη ότι αυτή η θεωρία συνωμοσίας ισχύει. Τουναντίον υπάρχουν πολλές έγκυρες αποδείξεις ότι είναι βλακίες. Ναι. Το πιο σημαντικό που θέλω να πω που ξεκίνησα, τα role models αυτής της εποχής. Τα πρώτη παρόλων.
που αυτό που στηρίζουν και κυρίως για το φεμινισμό. Γιατί θα συμφωνήσω ότι πλέον όλες θεωρούνται φεμινίστρες και εγώ διαφωνώ, δεν είναι όλες φεμινίστρες. Άλλον το να πεις είμαι φεμινίστρα και το άλλον πραγματικά να είσαι. Αυτό που πρέπει να γίνει έτσι ώστε μία γυναίκα να λέει ότι είμαι φεμινίστρα να μην ρίχνει την άλλη γυναίκα. Άρα από τη στιγμή που δεν ρίχνεις καμία γυναίκα, δεν γίνεται να μισάς τις γυναίκες. Και εσύ ξεκάθαρα ρίχνεις εκατομμύρια γυναίκες. Αφού το λέει ποτέ δεν είναι φεμινίστρια. Το λέει. Ναι, λέει, δεν είμαι φεμινίστρια. Ναι, απλά λέει ότι δεν είναι φεμινίστρια επειδή δεν μισά τις γυναίκες. Μπορεί να καταλαβαίνει τι της γίνεται. Εσύ, εγώ κάνω counter argument. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα επιχειρήματα σου τα ίδια έρχονται και ανατρέπουν τις βλακίες που πρεσβεύεις. Και λέει δεν μισώ τις γυναίκες, αλλά όλο σου το βίντεο είναι 20 λεπτά βίντεο που μισάς το μεγαλύτερο κίνημα στον κόσμο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μεταξύ ανδρών και γυναικών, το μεγαλύτερο κίνημα του φεμινισμού και μας μισάς όλες επειδή τολμούμε να πούμε ότι είμαστε φεμινίστριες. Εγώ θέλω να τονίσω ότι ποτέ δεν δήλωσα φεμινίστρια. Δεν έχω ανάγκη να δηλώσω φεμινίστρια. Εγώ δηλώνω ότι αγαπώ τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά δηλώνω λέω... ανθρωπίστρια. Ναι, αν θέλω όμω. Ανθρωπίστρια να... δηλώνω. Αν θέλει αλλά... κάποιο να μου βάλει κάποια ταμπέλα, ναι, είμαι φεμινίστρια. Και θεωρώ ότι είμαι φεμινίστρια επειδή με αναγκάζουν οι καιροί να είμαι φεμινίστρια. Επίσης στην αρχή λέει. Έναν από τα. Μπορεί να μην το σημείωσα. Λέει ότι. Επίσης, εγώ δεν θεωρώ το λόγο να υπάρχει πλέον φεμινισμός. Γιατί πλέον έχουν και οι γυναίκες δικαιώματα. Άρα, γιατί φωνάζετε. Γιατί φωνάζετε. Ένα λεπτό. Πήγαινε, διάβασε στατιστικά για την έμφυλη βία. Πήγαινε, διάβασε στατιστικά για γυναικοκτονίες. Τα τελευταία και στατιστικά, πόσο πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των ανδροκτονιών από τις γυναικοκτονίες. Δηλαδή, άνδρες που σκοτώνουν γυναίκες είναι απείρως περισσότεροι από γυναίκες που σκοτώνουν άνδρες. Μήπως είναι από αυτές που πίστευαν ότι το παλούδι το άξιζε. Βεβαίως. Μήπως είναι από αυτές που λέει ότι δεν υπήρχε βιασμός. Μήπως είναι από αυτές που ότι το παλούδι έκανε όργια και γι' αυτόν τη σκότωσαν ή ότι πνίγηκε τελικά μόνη της. Εγώ τη λέω τα τελευταία, για να μην λέει για παλιά. Τα τελευταία. Τι πιστεύεις δηλαδή. Επειδή έχω μιλήσει με την κυρία Κούλα το παλούδι στο τηλέφωνο, η Κούλα μου είπε. Εγώ τα έχω παρακολουθήσει. Ναι, παρακολουθώ. Η μαμά της Ελένης μου είπε ότι η Ελένη ήθελε πάρα πολύ να ασχοληθεί με τη διπλωματία όπως θέλεις και εσύ. Και ότι μάλιστα είχαν φίλους στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, αν δεν κάνω λάθος, και είχε πάει. Και το κορίτσι πήγε πάρα πολύ χαρούμενο στη Ρόδο να σπουδάσει. Τι σπουδάζε? Νομίζω σπούδαζε διεθνείς σπουδές, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Και μιλώντας με τη μητέρα της, ένιωσα μια τρομερή ταύτιση. Την άκουσα να μιλάει για την Ελένη όπως μιλάω εγώ για σένα. Και στη θέση της Ελένης μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κορίτσι. Εσύ ίδια. Μην μπορούσε πανεύκολα. Ναι. Μιλάμε για ξεκάθαρη έμφυλη βία και είναι τραγικό, τραγικό αυτές τις μέρες. Που μετά στον από απόϊχο μια της δίκη στο παλούδι να βγαίνει τέτοιο βίντεο και να βγαίνει τέτοιο βίντεο από νέα κοπέλα. Δηλαδή θέλω να τη ρωτήσω, διαφωνείς με, επειδή είχαν πάει κορίτσια φεμινίστριες, το δήλωναν έξω από το δικαστήριο με έναν πανό που έλεγε καμία άλλη βιασμένη σκοτωμένη κατά της γενοκτονίας. Θες να δεις κι άλλες βιασμένες σκοτωμένες? Αν θέλει. Ή το παλούδι, η Μακαρίτη Σακ, πίστεψε στο φεμινισμό πως είναι θύμα? Ή μήπως πρέπει εμείς να πούμε ότι... Μάνα μου, τους καημένους που την σκοτώσα, μάνα μου, τους καημένους, προκάλεσαν τους το παλούδι. Δηλαδή, δεν ξέρω, συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο, αλλά είμαι... Τι να πω. Είμαι κάπως. Ένα εδώ, δεν κλείνω το στόμα μου για το Ισλάμ. Πού κολλά το ένα με το άλλο? Πρώτα απ' όλα, αν οι φεμινίστρες κάνουν κάτι για το Ισλάμ, είναι να μην κλείνουν το στόμα τους. Αυτό είναι το πρώτο και κυριότερο, είναι να μην κλείνουν το στόμα τους. Περίμενε να σου πω, κορή. Να σου πω εγώ που καταλάβω καλύτερα. Η συγκεκριμένη από τον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο της Ελλάδος που προέρχεται, έχει μέσα στο μυαλό της ότι ο φεμινισμός είναι αριστερό κίνημα και κομμουνιστικό κίνημα. Και επειδή τα αριστερά κινήματα στην Ελλάδα και οι κομμουνιστές στην Ελλάδα υποστηρίζουν τα δικαιώματα των προσφύγων και επειδή μεγάλο μέρος των προσφύγων είναι μουσουλμάνοι, έτσι είχε, το συνδέει, κορή. Είχε και κάτι βίντεο στο έτσι playlist για τους προσφύγους. Έτσι το συνδέει. Το συνδέει ότι
Ναι, εμείς θέλουμε πάρα πολλοί φεμινίστρες να έρθουν οι Τούρκοι να μας σκοτώσουν, ναι, όλους. Εγώ θέλω να φορέσω ένα σάρι, θέλω, θέλω να βάλω μια, να φαίνονται ούτε τα μάτια μου να μην φαίνονται. Πας καλά, κορί, πας καλά, σοβαρά τώρα, ας πούμε. Είσαι νεαρή κοπέλα στο 2020. Βάζει όλες τις γυναίκες μέσα σε ένα τσουβάλι. Η κάθε φεμινίστρια έχει δικές της... δηλαδή, η κάθε φεμινίστρια θα σου πει διαφορετικά. Απλά η βάση που πρέπει να κρατάει είναι η ισότητα. Και δεν το ότι οι γυναίκες δεν είναι κατώτερες των ανδρών. Ισότητα. Όχι ότι οι γυναίκες είναι ανώτερες των ανδρών. Ισότητα. Και ισοτιμία. Λέξη. Και ισοτιμία κιόλας. Ισοτιμία. Είμαστε διαφορετικές οι γυναίκες από τους άνδρες. Δηλαδή, έχουμε διαφορετικά αναπαραγωγικά όργανα. Έχουμε διαφορετικά χρωμοσώματα. Δεν μας θέτει όμως θες, επειδή μπορούμε να γεννήσουμε. Όμως αυτό δεν μας κάνει να είναι ο ένας κατώτερος και άλλος ανώτερος. Ότι οι γυναίκες, οι φεμινίστρες θεοποιούν τη γυναίκα. Αντιθέτως, εσύ θεοποιείς τη γυναίκα και θεωρείς ότι είσαι πάρα πολύ ανώτερη. Είναι περίεργο. Θεωρεί ότι είναι ανώτερη επειδή μπορεί να φέρει ζωή και ταυτόχρονα θεωρεί ότι πρέπει να είναι κατώτερη. Πάρα πολύ μπερδευτικό. Και λες ότι πόσο τυχερή θα είσαι, δηλαδή, αν έχεις έναν άνδρα και εσύ να είσαι στο σπίτι σου και λέει. Δηλαδή, έπρεπε να της λέτε μπράβο αυτής της γυναίκας που θα δουλεύει 24 ώρες στο σπίτι της και δεν θα πληρώνεται. Θα έχει όμως τον άντρα της. Θα σε πληρώνει ο άντρας σου. Να σου πω μια δική μου εμπειρία πρόσφατη, είναι έτσι άσχετο. Άσχετο. Τον Αύγουστο του 2019 αποφάσισα, ενώ ήμουν σε γάμο, να αφήσω την εργασία μου στην τηλεόραση, την καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή, να μετακομίσω στο χωριό και να εργάζομαι από το σπίτι. Όπου έγινα full time, πλήρους απασχόλησης νοικοκυρά και part time, μερικής απασχολήσεως YouTuber. Στα γενέθλια μου, 4 Μαΐου, πριν 24 μέρες, 25 μέρες, απροειδοποιείται και ξαφνικά τελείωσε ο γάμος μου. Εάν εγώ δεν είχα αυτή τη μερικής απασχόλησης εργασία, το YouTube, ή αν είχα παρατήσει τη συγγραφή, πώς θα μπορούσα να επιβιώσω, πώς θα ζούσα, πώς θα ζούσα, γιατί όσο ήμουν παντρεμένη, εννοείται ότι μέρος του μισθού του ανδρός μου μπορούσε να καλύψει και τα δικά μου έξοδα. Από τη στιγμή καλά, περίμενε, που δεν είμαι παντρεμένη και δεν ήταν και δική μου επιλογή, περίμενε, να μην είμαι παντρεμένη. Το έφερες τώρα που εμείς είμαστε μεγάλοι. Παράδειγμα πίσω. Όταν ήμασταν εμείς μωρά και ήσουν μόνο γονιός, αν όταν παντρευόσουν να είπες εγώ δεν θα δουλέψω, θα αφήσω το πτυχίο μου της ψυχολογίας, δεν θα ανοίξω γραφείο όταν ήσουν παντρεμένη. Εμείς. Να σου πω και ένα άλλο νέο. Περίμενε, εμείς. Να σου πω και ένα άλλο νέο. Όταν χωρίσαμε από τον πρώτο μου σύζυγο, που εκεί το είχα επιλέξει εγώ, στο δεύτερο γάμο δεν το είχα επιλέξει εγώ, ο πατέρας των παιδιών για λόγους δικούς του, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν συνεισέφερε οικονομικά. Εντάξει. Αυτό λέω, ότι δηλαδή, ναι, αν εσύ επέλεγες δεν τον κατηγορώ, κατά το γάμο. Δεν τον κατηγορώ τον πατέρα των παιδιών, επειδή τον αγαπάω ως άνθρωπο και αγαπάω όλους τους ανθρώπους και αγαπάω όλους τους άνδρες. Και δεν είμαι καθόλου πικραμένη με τους άνδρες, ούτε θεωρώ ότι αν έχω δύο διαζύγες στο ενεργητικό μου ότι όλοι οι άνδρες είναι κακοί και ότι όλες οι γυναίκες είμαστε καλές. Ή το, ή τα μα αφού είσαι φεμινίστρια, δεν είσαι. Όχι, αγαπώ τους άνδρες πάρα πολύ. Μισανδρίστρια. Λοιπόν, για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο, ο άνθρωπος για δικούς του λόγους δεν συνεισέφερε. Εκείνο το χρονικό διάστημα, το γεγονός ότι εργαζόμουν μπορούσε να δώσει στα παιδιά μου την ικανότητα να μπορούν να επιβιώσουν. Αν δεν εργαζόμουν, τι θα γίνονταν. Αυτό λέω. Τι θα γίνει. Γι' αυτό σου λέω το πήρες. Επίσης, επειδή εργαζόμουνα, μπόρεσα να παρέχω στα παιδιά μου τα ίδια αγαθά που παρήχαν οι γονείς μου σε μένα, που ήταν δύο γονείς εργαζόμενοι. Και επίσης, αν μια γυναίκα δεν εργάζεται, δεν μπορεί να φύγει από μια. Κακοποιητική σχέση. Ναι. Δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει. Ξέρεις πως οι γυναίκες μένουν επειδή τα συντηρούν, ναι, οι άντρες, ναι, τους, επειδή κάποτε τους είπα «Μην αγαπή μου σπίτι και θα σε συντηρώ εγώ, μην αγχωνέσαι». Δηλαδή εσύ είσαι σίγουρη, δηλαδή, ότι άμα έχω εγώ υποχείριο αύριο πάνω μου από τον οποιοδήποτε. Να είμαι υποχείριον εγώ. Ναι, να είμαι υποχείριον οποιοδήποτε ανθρώπου, να μην μπορώ να κάνω τη ζωή μου. Δηλαδή να πρέπει να είμαι παντρεμένη με έναν άνθρωπο απλά για να επιβιώνω. Εάν τον έχεις ανάγκη τον άνδρα να επιβιώσεις οικονομικά, ούτε να χωρίσεις μπορείς, ούτε να αντισταθείς όταν σε κακοποιεί μπορείς. Οποιοδήποτε άνθρωπο, δεν μόνο σε μια συζυγική ούτε σχέση. Ούτε τίποτα. Όχι, μιλάμε τώρα για το γάμο. Ναι, αλλά εγώ τι στο να μείνει η γυναίκα στο σπίτι, έτσι όπως το λέει η κοπελιά,
προϋποθέτει γάμου, τον οποίο ο σύζυγος και πατέρας των παιδιών είναι αυτός ο κουβαλητής που φέρνει τα πράγματα στο σπίτι, φέρνει τα χρήματα στο σπίτι και η γυναίκα κάνει δουλειές στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, σε καμία περίπτωση. Πρέπει να μην έχει όνειρα. Δεν υποτιμώ τις γυναίκες που είναι οικοκυρές. Ναι, μα το είπαμε, το είπαμε αυτό. Πολύ διαφορετικό. Και εγώ με μεγάλη μου χαρά είμαι οικοκυρά. Έχει δύο μέρες που ήρθες. Πώς έχω. Βασίλισσα. Σου συμπεριφέρομαι. Να σου πω, καβγάντα μόνη σου. Δεν είμαι μητρική, δεν είμαι. Ναι, μα είμαι γυναίκα καριέρας. Μα πόσες γυναίκες είναι γυναίκες καριέρας που και έχουν παιδιά. Και όχι δύο, έχουν πέντε, ας πούμε, μπορεί να έχουν. Αυτές είναι οι σκέψεις μας. Εγώ έχω να πω ότι λυπούμε. Ξαναλέω ότι λυπούμε. Δεν έχουμε διαβάσει όλα τα σχόλια. Δεν, δεν αναφέρουμε μα, το όνομα δεν, της δεν έχει σημασία με τα βίντεο. Σχόλια. Ναι, έχει σημασία ναι. Το ότι πιστεύουμε είναι τα δικά μας σχόλια. Είναι δικές μας απόψεις. Δεν το κάνουμε αυτό το βίντεο με σκοπό να θίξουμε την κοπέλα. Το κάνουμε αυτό το βίντεο για να μιλήσουμε για τις δικές μας απόψεις, οι οποίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις της κοπέλας. Και, και να... επίσης για το μήνυμα που σου στείλανε τηλεθεατρία, ότι πιστεύουν ότι έχει ανθρώπους που πιστεύουν αυτά που μπορούν να δουν σε ένα βίντεο. Ούτε να πιστέψετε αυτά που λέμε εμείς, να μην πιστέψετε τίποτα, δεν διαβάσετε μόνοι σας. Μπράβο, κυρακή. Αν δεν ψάξετε κάτι μόνοι σας. Κανένας δεν πρέπει να. Επίσης, να μην είσαστε αρνάκια των πεπιθήσεων των γονέων σας. Ή οποιοδήποτε άλλο. Μπράβο, κυρακή μου. Οποιοδήποτε άλλο. Αν μην είσαι αρνή των πεπιθήσεων της μάνας σου. Ποια είναι αυτή η μάνα σου, τι πεπιθήσεις έχει. Ξέρεις πόσες φορές μου είπαν εμένα, είναι σαν να μιλάει η μητέρα σου. Γιατί ρε. Δεν το έχεις σκεφτεί εσύ αυτά τα πράγματα. Είναι δικές της απόψεις. Είναι εντελώς χαζή. Η γυμνάσια μου είπε μια καθηγήτρια, κάναμε το μάθημα των οικοκυρικών. Και εκείς οικονομίας. Ναι, και μου είχαν πει κάτι για την εφηβεία και χωρίς να σηκώσω το χέρι μου. Μήπως θέλει να σου πει η κυρία εκεί που είναι κόρη ψυχολόγου. Και τη λέω, άμα θες να σου πει Κυριακή Πανταζία, επειδή είναι Κυριακή Πανταζία, όχι επειδή είναι κόρη ψυχολόγου. Σωστό. Επίσης, είδες τελευταίο και θα κλείσουμε, τώρα που μιλούμε φεμινιστικά, βγήκε μια κοπέλα η οποία έχει γενικό 20-20 παρά έναντι, έλεγε, και τη δέχτηκαν σε ένα πανεπιστήμιο, νομίζω στην Αμερική, ή μπορεί και όχι, τέλος πάντων. Ήταν πολύ μεγάλο επίτευγμα στη Θεσσαλονίκη η μαθήτρια αυτή. Και της έπαιρνα συνέντευξη από μίαν εκπομπή, πώς τα κατάφερες στα διαδρομία της. Και της λέει, ήταν τρεις στο πάνελ, της λέει η γυναίκα, είναι μια γυναίκα, ένας άνδρας, λέει η γυναίκα, τι βαθμούς είχες γενικά, και της λέει, είχα σε όλα 20 και κάποια 19, τα χρόνια γενικά, όχι ας πούμε το τελευταίο τετράμινο. Και λέει ο άνδρας, ο παρουσιαστής, ο οποίος τα 60 δεν τα ξαναβλέπει, της λέει, να σε ρωτήσω όμως και κάτι, γιατί η ζωή έχει πολλά γυρίσματα και μπορεί να μην είναι αυτό. Στα οικοκυρικά τι βαθμό είχες? Και του απαντάει, δεν υπάρχει αυτό το μάθημα πλέον. Ναι, αλλά επειδή η ζωή έχει πολλά γυρίσματα, του στυλ... Μπορεί και να μην τα καταφέρεις με τη ζωή σου και να χρειαστεί. Είχε σκάσει από τη ζήλιο συγκεκριμένος γιατί η κοπελιά να καταφέρει να ρωτήσει. Και του λέει. Συγγνώμη, δεν κάνουμε αυτό το μάθημα, του λέει. Για οικονομία. Λοιπόν, αυτή είναι η Κυριακή μου. Κυριακή μας. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Δείτε με, θα την ξαναδείτε. Θα την ξαναδείτε το κορίτσι μου. Θα βγεις κι άλλο δύο-τρεις φορές. Κάναμε αυτό το βίντεο αυθόρμητα. Και το βλέπετε σήμερα εσείς, Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 στις 11 το πρωί. Παρακαλώ, δεν είναι ανάγκη να στείλετε αυτό το βίντεο κάτω από το βίντεο εκείνης της κοπέλας. Δεν το κάνουμε για να κριτικάρουμε την κοπέλα περσέ. Το κάνουμε για να συζητήσουμε τις απόψεις που εξέφραζε. Γι' αυτό δεν λέμε ούτε πιστεύσετε το όνομά της, ούτε τίποτα. Δεν τη διαφημίζουμε, ούτε θα πάμε να το ποστάρουμε εμείς. Έχει γίνει viral, έχουν καταλάβει όλοι για ποιο βίντεο μιλάμε. Ναι, ρε μάνα μου, αλλά δεν είναι ένα βίντεο που το κάνουμε ειδικά για αυτή την κοπελιά. Το κάνουμε για τις απόψεις που λέχθηκαν. Ναι, δεν είναι η μοναδική που έχει αυτές τις απόψεις, δυστυχώς. Έχει παρόμοιες απόψεις με την κοπέλα στο προηγούμενο βίντεο που προανάφερες. Για τους φίλους μου που ρωτάνε εδώ και χρόνια από πού έχω γίνει μουρμούρα. Ευχαριστώ. Μια καθηγήτρια στα αγγλικά μου είχε πει «Κυριακή, σταμάτα να μιλάς, μάνα μου, φτάνει!» Ξέρεις τι της απάντησα? Τι της απάντησες? «Δεν μπορώ, κυρία, είμαι μουρμούρα!» Σας αποχαιρετούμε, ελπίζουμε να είσαστε του σωστού είδους φεμινίστριες. Και δεν είναι trendy, μην λέτε ότι είστε αν δεν είστε. Αυτά.